Εδώ στεγάζεται όλο το εικαστικό τμήμα του Δήμου Μυτιλίνης και βέβαια εμπλουτίζεται σήμερα με τη συλλογή που δορίζει ο Γιάννης ο Γιαννέλης στο οίκημα αυτό. Και βέβαια δεν είναι μοναδική δωρεά, είναι και αυτή που υπάρχει στο παλιό Δημαρχείο και κοσμεί βασικά όλη τη Λέσβο με πίνακες οι οποίοι είναι πραγματικά μοναδικοί και βγαλμένοι μέσα από το χέρι του καθένα ζωγράφου ξεχωριστά. Γιάννη Γιαννέλη, ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Και δεν ευχηθούμε τέτοιες προσφορές όπως τον Γρηγόρη Ρουσέλη που έκτισε και έδωσε χρήματα για το Δημοτικό Θέατρο επιτέλους να υλοποιηθεί η βούληση του Διαθέτη σε ένα προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει η Διαθήκη έδρα της Χοροδίας Μυτιλίνης. Όλο το πνευματικό αυτό γεγονός που μέχρι σήμερα είναι εγκλωβισμένο και ευχαριστούμε τον Ερυθρό Σταυρό που το φιλοξενεί να πάρουν απόφαση επιτέλους όλο το υλικό αυτό, το πλούσιο υλικό, όλη η πνευματική άνοιξη να συνεργαστεί όπως η Βούληση του διαθέτει στο Δήμο Μυτιλίνης, στο Δημοτικό Θέατρο. Καλό τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, ο οποίος πραγματικά έλαβε ιδιαίτερη θέση στην προσφορά του Γιάννη Γιαννέλη, διέθεσε το πιο ιστορικό κτίριο, το παλιό μας Δημαρχείο, να στεγαστεί η πρώτη έκθεση και σήμερα σε αυτό το αρχιτεκτονικό θαυμάσιο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης να στεγαστεί το υπόλοιπο μέρος. Είναι μεγάλη αυτή η στιγμή που ο Γιάννης ο Γιαννέλης κάνει μια μεγάλη δωρεά στο Δήμο μας, μια ατομική του συλλογή με πίνακες λέσβιων καλλιτεχνών σε μια στιγμή που ο φομιλισμός και ο ατομικισμός είναι στοιχεία της εποχής μας. Ο Γιάννης ο Γιαννέλης είναι ένας καταξιωμένος συλλέκτης, ένας μεγάλος δημιουργός, ένας συγγραφέας, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας ευπατρίδης πολιτικός, ένας φίλος που αγαπά τον τόπο του και το αποδεικνύει συνεχώς. Από την εποχή που ήταν πολιτικός μέχρι την εποχή μας, ο οποίος συνεχίζει άοχνα να στέκεται δίπλα μας, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δίπλα στους συνδημότες του, δίπλα στο λαό της Μυτιλίνης. Απέδειξε ότι ως πολιτικός, ως συντοπίτης μας, με την απλότητά του και τη μεγαλοθυμία του, ότι είναι εδώ για να μας καθοδηγεί, να μας συμβουλεύει και να είναι αυτός ο οποίος δίνει το μήνυμα για μιμητές αυτής της προσπάθειας που έχει κάνει, για μιμητές οι οποίοι έχουν την οικονομική άνεση, αγαπούν τον τόπο τους και είναι αυτοί, όπως και εκείνος, οι οποίοι θα συνεχίσουν τον πολιτισμό του Δήμου μας, του νησιού μας, του νησιού της Αφούς, του Ελίτη, των Ταγών της Λεσβιακής Άνοιξης. Όταν έλαβα, ο Γιάννης ο Γιαννέλης ως φίλος πάντα, με πλησίασε και μου είπε ότι θέλω αυτό το παλιό Δημαρχείο να το κάνουμε μουσείο. Θέλω να εκθέσουμε τους πίνακες, οι οποίες θα είναι εδώ ισαΐ, θα κοσμούν αυτή την πόλη, αυτό το νησί, αυτό τον τόπο και έτσι να συνεχίσουμε τον πολιτισμό. Αμέσως το αίτημα κατέθεσε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα τους 126 πίνακες, αν δεν κάνω λάθος, 163 πίνακες, γιατί βάλαμε και επιπλέον μετά, τους εκθέσαμε με ομόφωνη απόφαση στο παλιό Δημαρχείο της Μυτιλίνης στο λιμάνι και αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα μουσείο το οποίο επισκέπτονται
ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες, πολλά σχολεία το θαυμάζουν και ευγνωμονούν το Γιάννη το Γιαννέλη. Εκδώσαμε ένα λεύκομα το οποίο έχει διανεμηθεί σε συμπολίτες μας και σε ξένους επισκέπτες και το οποίο θα επανεκδώσουμε για να συνεχίσουμε να διανέμουμε σε όλους όσοι επισκέπτονται και θαυμάζουν αυτούς τους πίνακες. Στη συνέχεια, ανήσυχος πάντα, ο Γιάννης και συζητήσεις που έκαναν, ήθελε να συνεχίσει τη δωρεά του και έφτασε πάλι στο βαθμό που είχε τη δυνατότητα να δώσει άλλους 76 πίνακες, τους οποίους επιθυμία του ήταν να εκτεθούν σε αυτή εδώ την Δημοτική Πινακοθήκη, την οποία επισκέπτεται πολλοί κόσμος, τόσο Έλληνας όσο και ξένοι, και βέβαια αυτό πάλι με αίτημά του κατατέθηκε στο Δημοτικό μου Συμβούλιο, να επενέσω εδώ όλους τους συνδυασμούς, όλες τις παρατάξεις, οι οποίες ομόφωνα αποδέχτηκαν να εκτεθούν εδώ οι πίνακες, να διαθέσουμε 2 αίθουσες, οι οποίες θα έχουν το όνομα του Γιάννη του Γιαννέλη και οι οποίοι πίνακες θα εκτίθενται εισαΐ σε αυτό εδώ το δημοτικό κτίσμα. Γιάννη Γιαννέλη, φίλε Γιάννη, είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έκανες. Και τα λοιπά. Δεν είναι και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο σπάνια συναντάς. Είσαι ένας άνθρωπος που όντως αγάπησε και αγαπά τον τόπο του, αλλά σ' αγάπησε και αυτός ο κόσμος και αυτός το έχει ανταποδώσει, διότι όποτε είχες εκτεθεί ως υποψήφιος, χιλιάδες ψήφους ελάμβανες, κάτι το οποίο κανείς δεν κατόρθωσε να κάνει, να πετύχει μέχρι στιγμής. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε αυτή εδώ τη δωρεά και τους πίνακες που έκανες, έτσι ώστε να μένουν για πάντα εδώ και να επισκέπτεται ο κόσμος, να το θαυμάζει και να αποτελούν πλέον ένα πλούτο τόσο του Δήμου μας όσο και του νησιού μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσα για ένα μικρό χαιρετισμό από τη διάδοχη κατάσταση του νέου Δήματο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά στον τόπο, στη Δημοτική Πινακοθήκη. Έχω επισκεφτεί και το Δημαρχείο και είναι πράγματι ωραία όλα τα εκθέματα. Φαντάζομαι αντίστοιχα θα είναι και εδώ. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο σήμερα, όπως είπε ο Δήμαρχος, προσφέρεται στην κοινωνία της Λέσβου. Είναι η δεύτερη φορά που ο Γιάννης Γιαννέλης μου κάνει την μεγάλη τιμή να με προσκαλέσει να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου και τις εκτιμήσεις μου για μία όψη του χαρακτήρα του που δεν είναι αυτή του πολιτικού ή κοινωνικού παράγοντα, αλλά του δημιουργού. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εντρυφήσει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής πράξης, κατά λογική συνέπεια ξέρει επί 2-3-4 εκατομμύρια φορές αυτά τα οποία κατάλαβα εγώ την τελευταία περίοδο. Και να έχει αυτή την ανάγκη, γιατί εγώ το θεωρώ ότι είναι ανάγκη, αγαπητέ μου Γιάννη. Είναι μία ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να ελαφρύνουμε και την ατμόσφαιρα, από πράγματα που δεν καταλαβαίνω, ενώ εσύ τα ξέρεις και σε οδηγούν σε αυτή την ανάγκη, εμένα μου έχουν μείνει οι σκέψεις και κάποια ψηφοδέλτια, τα οποία είναι πολλά και τα οποία θα με βοηθήσουν για τα επόμενα 2-3 χρόνια να έχω χαρτί για σημειώσεις. Αγαπητέ μου Γιάννη, πρέπει να ξέρεις
ότι εγώ είμαι, όπως δηλώνω, ένας λέσβιος εξ επιλογής. Είναι ένας όρος τον οποίο διεκδικώ, είναι μια ζωή την οποία έχω χτίσει. Η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που άκουσα το όνομα Γιαννέλης, δεν ήταν από κάποια εφημερίδα ή κάποια πολιτική επικαιρότητα, αν θέλετε, αλλά από έναν αείμνηστο φίλο, κοινό μας φίλο, τον Παναγιώτη Αλεξέλη. Φίλος των νεανικών χρόνων του Γιάννη, μια παρέα από ό,τι μου έχει πει κατ' επανάληψη, που διατηρήθηκε με τους τρόπους της και τους δρόμους της για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε σε όρους και χαρακτηρισμούς του Γιάννη Γιαννέλη. Τον απεκάλεσε και δικαίως ευπατρίδη. Τον απεκάλεσε και δικαίως ευγενή άνθρωπο. Τον απεκάλεσε και δικαίως δρόντα πολιτικό. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, όχι μόνο δρόντα πολιτικό, κύριε Δήμαρχε, αλλά δρόντα φιλελεύθερο πολιτικό, δηλαδή δεν αναφέρομαι σε μία παράταξη, αλλά αναφέρομαι σε μία σύλληψη της λειτουργίας της κοινωνίας που επιτρέπει και απαιτεί την ελευθερία της σκέψης, άρα και ορθολογιστής. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν σταματήσουμε εκεί, έχουμε δώσει μία απάντηση στην πορεία και την προσπάθεια του Γιάννη Γιαννέλη στα πράγματα του πνεύματος, της τέχνης. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο φίλος κύριος Δήμαρχος τον χαρακτηρισμό εστέτ. Εστέτ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια έκφραση την οποία χρησιμοποιούμε, η οποία όμως είναι το απόλυτο αντιδάνειο, θα λέγαμε, από την γαλλική γλώσσα, καθότι είναι προφανές ότι ξεκινάει από τη λέξη αισθητική. Και τι είναι ο εστέτ? Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ο εστέτ είναι ένας χαρακτηρισμός που αποδίδεται σε εκείνους που βλέπουν τη ζωή ως ένα αισθητικό φαινόμενο, ως ένα φαινόμενο αισθητικής. Προσέξτε με, ακόμα και τις αρνητικές όψεις ή τα συμβάντα της ζωής για έναν εστέτ είναι η αιτία με την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, γιατί αλλιώς δυσκολεύεται, νομίζω, να διακρίνει μια συστηματική ομορφιά, να αναζητά επομένως στην τέχνη σχεδόν αποκλειστικά κάποια δική του αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε, αν υπάρχουν και αρκετοί εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, ότι ζούμε τη λέλαπα της γλωσσοπαινίας στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν είναι μία γλωσσοπαινία, είναι ένα ανηλαίες κυνηγητό ενιών και λέξεων του δυτικού πολιτισμού και κατά λογική συνέπεια, όπως πολλές φορές δίδουμε αρνητικό πρόσημο στη λέξη ελίτ, με την ίδια λογική δίνουμε αρνητικό πρόσημο και στη λέξη εστέτ, δηλαδή αυτόν που αναζητά την πραγματικότητα της ζωής μέσα από την τέχνη. Ο Γιάννης Γιαννέλης κάτι μας λέει με την παράλληλη πορεία του πέραν της πολιτικής.
μας λέει ότι είναι συγγραφέας. Άλλωστε, η προηγούμενη πρόσκληση, Γιάννη μου, ήταν για την παρουσίαση αυτής της ηθογραφικής μυθοπλασίας για τον μικρασιατικό ελληνισμό στην πραγματικότητα. Είναι συλλέκτης, είναι δωρητής, λέξεις που πάλι χρησιμοποίησε ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος δήμαρχος προηγουμένως. Αυτό αναφορά, κύριε. Δεν θα φτάσω. Αυτό αναφορά. Α, μην το λέτε. Άμα δείτε το τι φτάνει σε αυτά τα αξιώματα. Μοιάζει λοιπόν ότι μέσα από τις δράσεις του ο Γιάννης Γιαννέλης είναι σαν να εξομολογείται ότι όπου κι αν κοίταξε στα χρόνια της λυπής του δράσης στην Ελλάδα, κάπου στο βάθος καταλάβαινε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με μια κατάσταση μιζέριας, ευτέλειας, παρασιτικής νοοτροπίας, μια καθήλωση των ψυχών μας και των συμπεριφορών μας. Και αυτό το πράγμα που ενδεχομένως, λέω, τον έπνιγε, έψαχνε να βρει τον τρόπο να το παρουσιάσει, αλλά και να το σχηματοποιήσει μέσα από τις εικαστικές του και καλλιτεχνικές του εν τη ευρία ενία ενέργειες. Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα είναι να προστρέχουμε σε αρχαϊκούς συμβολισμούς και συνήθειες. Θα πρέπει κάποτε όλοι εμείς που θεωρούμαστε απόγονοι του κάτι μεταξύ του Αριστοτέλη, του Κολοκοτρώνη, βρίσκουμε κάποιες συνέχειες, εύκολα κυλάει αυτό στο δημόσιο λόγο, να σκεφτούμε, ξέρετε, ότι πολλές φορές όταν κοιτάζουμε τον καθρέφτη του ραγισμένο, ναι, μπορεί να δούμε τον Κολοκοτρώνη, ναι, μπορούμε να δούμε τον Αριστοτέλη, ενδέχεται να δούμε και τον Καραγκιόζη. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η αρχαιολαγνία, θα την έλεγα, όχι αρχαιολατρία, η αρχαιολαγνία που αφαιρεί από την ζώσα Ελλάδα, τουλάχιστον του ελληνικού κράτους, δράση και παραγωγή, ουσιαστικά είναι μια συνήθεια η οποία, επιτρέψτε μου, έχει ανύπαρκτες στην πραγματικότητα συνδέσεις με το σήμερα. Εμφανίζεται σαν κάποια καχεξία, θα έλεγα, μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της σημερινής μας ύπαρξης. Αγαπητέ Γιάννη, η γενιά σας, η γενιά μας, όταν έβγαινε από το τότε γυμνάσιο, για παράδειγμα, ήξερε γράμματα. Μπορώ, χωρίς να κάνω τεράστιο λάθος, να σε διαβεβαιώσω, Γιάννη μου, ότι μέγα μέρος της παραγωγής του σύγχρονου πανεπιστημίου βγαίνει χωρίς να έχει τις αποσκευές που είχε η γενιά 30-40 χρόνια πίσω στο Λύκειο ή το γυμνάσιο. Επομένως, όταν ακούω διάφορες φωνές, απόγονοι του Αριστοτέλη, απόγονοι του Μεγαλέξανδρου, ψυχραιμία, παιδιά. Υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα δρόμος που πρέπει να διανύσουμε για να έχουμε την αίσθηση ότι έστω και θολά μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ο Γιάννης, εκτίμησή μου, είναι ότι είναι, θα τον έλεγα, ένας βουλημικός του υψηλού. Όχι από πλευράς, πώς το λένε, σωματομετρίας, αλλά του υψηλού με ύψιλον, δηλαδή ανώτερων νοητικών κατασκευών, απαιτήσεων και ούτω καθεξής. Και ουσιαστικά το μεγάλο ζήτημα που βλέπω εγώ στο Γιάννη είναι ότι πρέπει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός με τις δύο τουλάχιστον όψεις της ζωής του να ταλαιπωρείται ανάμεσα στο αυτόχθον, θα έλεγα, που ως κοσμοπολίτης γνωρίζει καλά μέσα από τα ταξίδια του, τις επαφές του, τα διαβάσματά του, τις επισκέψεις του στα μουσεία, τις επισκέψεις του στα εστιατόρια της οικουμένης, ότι υπάρχει πάντα μία δυνατότητα να αναζητούμε στο ύφος της ζωής μας πνευματικότητα, οικουμενικές σημασίες, οι οποίες είναι φορτισμένες με υψηλό αξιακό νόημα. Να μπορούμε να κάνουμε όπως ο Γιάννης χειρονομίες που έλειπαν ή που λείπουν ή που ήταν περιορισμένες στον τόπο. Ουσιαστικά ο Γιάννης Γιαννέλης, κατά την προσωπική μου ανάγνωση τουλάχιστον, παλεύει να συμβάλλει στην ποικιλία μιας ευκίνητης ζωής. Δηλαδή επιχειρεί διαρκώς να αποκρούσει την ανίατη ομοιοτυπία της ενδοχώρας μας. Είτε η ενδοχώρα είναι η ψυχή μας, είτε είναι η γεωγραφία μας. Μεγάλος ο πειρασμός, να πω με λόγια, αυτά που προσωπικά βλέπω στην πορεία του Γιάννη Γιαννέλη. Σε αυτά που γράφει, σε αυτά που κάνει, στις δωρεές του, μπορούμε να αναζητήσουμε είτε μία διαδικασία αυτοικανοποίησης, είτε μία διαδικασία θεμελίωσης της μνήμης, της κληρονομιάς ενός ανδρός στον τόπο που έδρασε. Μπορούμε όμως παράλληλα να δούμε και τι κινητήρια πράγματα που υπάρχουν από πίσω, ότι πολλές φορές είναι από τις περιπτώσεις που φαίνεται να ασφικτιά στους στενούς ορίζοντες πολλές φορές του ελληνικού μας βίου. Αλήθεια, αναρωτηθείτε, το να αναζητά ο εστέτ Γιάννης Γιαννέλης αλήθειες και πραγματικότητες στην αισθητική και στην τέχνη, μήπως δεν είναι τίποτα άλλο από μία απόπειρα να χτυπήσει πολλές φορές αυτό που όλοι σχεδόν μας νιώθουμε, δηλαδή μία απελπισία από τα μικρά μας μεγέθη. Προπάντως των εσωτερικών μας μεγεθών, δηλαδή αντιλήψεων, φιλοδοξιών, αιτημάτων, προτύπων συμπεριφοράς, μικρότητες που αποτυπώνονται σχεδόν παντού από την άσκηση της πολιτικής, στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και, για να ευλογήσουμε και τα γένια μου, ξυρίστηκα το πρωί σήμερα, πρωτίστως στις διεργασίες της πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία όφιλε να έχει το ρόλο του πνευματικού ταγού.
μας αρέσει, άλλαγε, άραγε η καθημερινή εικόνα των πολεών μας, παντού. Κυρίες και κύριοι, πάμπολες φορές ψαχνόμαστε να βρούμε δικαιολογίες. Θα έπρεπε να αναζητούμε αιτιολογίες, Γιάννη μου. Γιατί οι δικαιολογίες έχουν την τάση να ωραιοποιούν μερικές φορές τα πράγματα, γιατί διαμορφώνεται η αίσθηση ότι είναι παιδί μου αδύναμοι είμαστε, τι να κάνουμε, είσαμε εκεί μπορούμε. Μιλάω ως άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, Γιάννη, με αυτά τα οποία κάνεις, είναι ότι μας λες ότι σταματήστε να βλέπετε πια τις δικαιολογίες ως αιτιολογία. Αλλού είναι το ζήτημα. Δεν είναι η περιφερειακότητα. Διότι η περιφέρεια, κυρίες και κύριοι, είναι η Φιλανδία. Περιφέρεια είναι η Ιρλανδία. Κάντε μία σύγκριση και βγάλτε, όταν λέω περιφέρεια εννοώ γεωγραφική, δεν εννοώ διοικητική, έτσι μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ερώτημα που δεν θέλησε ποτέ να δεχθεί ο Γιάννης είναι ότι δεν θα ήθελε ποτέ να εμφανίζουμε την εικόνα μιας κακοδιοίκητης, ας πούμε, επαρχίας στην καρδιά αυτού που υπήρξε η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κλείνω, Γιάννη, λέγοντας ότι δεν ξέρω πόσο σε στενοχώρησα με αυτά που είπα, δεν ξέρω τι ποσοστό αλήθειας κρύβουνε ή πόσο λάθος είναι η εντύπωση που έχω για σένα. Αν έστω και κάποιο ποσοστό είναι σωστό, δες το σαν μία συμβουλευτική ψυχανάλυσης, μία πρώτη συνεδρία, ας το πούμε, δημόσια. Μαζευτούμε όλοι γύρω-γύρω και ο Γιάννης είναι εδώ και ο Ανδρέας είναι εδώ, τα ξέρετε όλα αυτά. Και για πρώτη συνεδρίαση θα είναι δωρεάν, είναι δωρεάν. Δωρεάν, ναι, δεν θα έχουμε. Με ανάγκη, ναι. Ψυχιάτρο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Γιαννέλης εντάσσεται αναπόφευκτα στην χωρία ενός της παράδοσης, όχι μόνο των δημιουργών, αλλά και αυτών που μέσω των δημιουργών μας έδειξαν διαφορετικές τοποθετήσεις για την παραγωγή πολιτισμού στον τόπο τούτο. Και αναφέρομαι στον Τριάντα, αναφέρομαι στη Βατούσα και το μουσείο, αναφέρομαι στο παράρτημα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στο Μόλιβο, αναφέρομαι σε αυτήν την απίστευτη υλική, πολιτισμική κληρονομιά η οποία νομίζω βρίσκεται μπροστά μας και θέλει κινήσεις σαν αυτή του Γιάννη για να δώσει επιτέλους στην αλήθεια την αισθητική της αξία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και να σας πω δύο λόγια που αν θα έβαζα ένα τίτλο θα είχαν τον εξής: η διαδρομή μιας συλλογής και μιας δωρεάς. Οι δωρεές είναι δύο, αλλά ουσιαστικά η απόφαση ήταν μία. Πριν 5 χρόνια περίπου, ο Γιάννης Γιαννέλης με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να πιούμε ένα καφέ στο σπίτι του, στο πύργο, το οποίο ο πύργος από μόνος του είναι ένα πολύπτυχο μουσείο. Στην συνάντηση λοιπόν αυτή, με την ιδιότητα εγώ του φιλολόγου και ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα πολιτιστικά πράγματα της πόλης και του νησιού από διάφορες θέσεις για περίπου 30 χρόνια, μου εμπιστεύτηκε την απόφασή του, την ηγημένη του πια απόφαση, να προχωρήσει σε μια δωρεά στον Δήμο Μητυλίνης, μέρος από τις
συλλογές του, γιατί οι συλλογές του Γιάννη είναι πολλές, μέρος λοιπόν από τις συλλογές του, το οποίο θεματικά το είχε προσδιορίσει να είναι πίνακες λεσβιών ζωγράφων. Στη συζήτηση λοιπόν αυτή που κάναμε, μου ζήτησε να τον βοηθήσω στην τακτοποίηση του αρχείου του, το οποίο αρχείο του θα το χρησιμοποιούσαμε για να συντάξουμε το κατάλογο λεύκωμα που θα συνόδευε την δωρεά και την έκθεση που είχε αποφασιστεί να γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο. Διαπίστωσα λοιπόν την περίοδο εκείνη, το 2020 έγινε η πρώτη δωρεά και το 2023, τώρα δηλαδή, θα εγκαινιάσουμε τη δεύτερη δωρεά. Διαπίστωσα λοιπόν την περίοδο εκείνη, θα σας πω και με χαρά και με έκπληξη, το πάθος του αλλά και την ευχαρίστησή του να μπορέσει να συγκεντρώσει τα έργα αυτά των λεσβίων ζωγράφων, τα οποία τα είχε άλλα στην Μυτιλίνη, άλλα στην Αθήνα, να τα συντηρήσει, να τους αλλάξει κορνίζες όπου έπρεπε, για να τοποθετηθούν στο Παλαιό Δημοαρχείο. Αλλά όχι μόνο αυτό, ο νους του ήταν συνεχώς, καθώς καταγράφαμε τον κατάλογο των έργων, να δει τι λείπει από αυτή την συλλογή, και κατά τη διάρκεια που κρατούσε η τακτοποίηση δεν έπαβε να ψάχνει είτε σε δημοπρασίες, είτε σε παζάρια, είτε σε σπίτια που ήξερε κτλ. Και να αγοράζει καινούριους πίνακες με σκοπό να γίνει όσο το δυνατόν πιο πλήρης η συλλογή την οποία θα δόριζε στο Δήμο της Μυτιλίνης. Κρατήστε το αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν έβγαλε ο Γιάννης Γιαννέλης να δώσει ό,τι του περίσευε, αλλά έδωσε όλο το κομμάτι της συλλογής του, το οποίο το συμπλήρωσε με πίνακες λεσβιών ζωγράφων. Το συμπλήρωσε και το συμπλήρωνε, διότι ουσιαστικά η δεύτερη δωρεά ήταν πίνακες, τους οποίους είτε βρήκε, και όταν λέω βρήκε, πραγματικά δηλαδή είναι τόσο ο πλούτος των εκθεμάτων που υπάρχουν στο σπίτι του και εδώ και στην Αθήνα, που ψάχνεις για να βρεις τι θέλεις. Είτε τους βρήκε κατόπιν λοιπόν μέσα στο σπίτι του, είτε τους αγόρασε από δημοπρασίες και παζάρια και άλλους συλλέκτες, είτε τους αντάλλαξε, γιατί και αυτό το έκανε ο Γιάννης και το κάνει, αν θέλει κάτι, είναι και αυτό μια τακτική των συλλεκτών, ανταλλάσσουν πράγματα, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ολοκληρωμένη η συλλογή αυτή των λεσβίων ζωγράφων, η οποία έφτασε να αριθμεί περίπου 150 πίνακες. Είναι σημαντική αυτή η δωρεά. 60 είναι η πρώτη και 76, 230. Ναι, λέω για τους πίνακες, γιατί η πρώτη είχε και άλλα πράγματα. Στην πρώτη δωρεά, λοιπόν, εκτός από τους πίνακες λεσβίων ζωγράφων, ο Γιάννης έδωσε και μερικά σπάνια αποκτήματα, υποεκτιμημένα, ενώ είναι ανεκτήμητα, δηλαδή παλιά καπάκια από κασέλες, ζωγραφιστά, κασέλες και καπάκια τα οποία είναι τουλάχιστον 150 χρόνων, τουλάχιστον 150 χρόνων, δεν βρίσκονται πια αυτά τα πράγματα με τίποτα. Είναι αξίας πολύ μεγάλης, την οποία θα την αναγνωρίσουν οι επόμενες γενιές. Έδωσε λιθόγραφα και αφίσες του προπροηγούμενου αιώνα, του 10ου αιώνα, όταν αυτά τα πράγματα ήταν σε μεγάλη διάδοση. Να σημειώσουμε εδώ ότι ήδη από το 2000 ο Γιάννης Γιαννέλης είχε κυκλοφορήσει ένα λεύκωμα με αυτά τα λιθόγραφα με τίτλο «Η πολιτική σάτυρα», το 10ο αιώνα, το αιώνα, και το 2001 κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο λεύκωμα με τα λιθόγραφα του νέου Αριστοφάνη, με τίτλο «Ο λαός εικονογραφεί την ιστορία του». Να το κρατήσουμε και αυτό, ότι οι συλλογές αυτές, οι δύο με τα λιθόγραφα, είναι μοναδικά αποκτήματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχουν σε αυτή την έκταση και είναι πράγματα πια που πολύ δύσκολα τα βρίσκεις και ακόμα δυσκολότερα τα αγοράζεις στις τιμές που έχουν πάει.
Η κάτω αίθουσα στο Παλαιό Δημαρχείο γέμισαν με τέτοιου είδους εκθέματα, δόρισε... Και στη Βουλή των Έλληνων, ναι. Δόρισε το νηφικό της Ρόζας, το περίφημο αυτό νηφικό, το οποίο ο ίδιος εντόπισε στα πέμπτη παράλια και ήταν η αφορμή για να γραφεί το βιβλίο και κατόπιν η ταινία, το οποίο και αυτό εκτίθεται στο γραφείο του Δημάρχου. Ο Γιάννης Γενέλης όμως, και σημειώνω αυτό το όρο εστέτ που χρησιμοποίησε ο αγαπητός Αντρέας, όχι εστέτ δεν υπήρξε, αλλά ο ίδιος κουβάλισε με τη συνοδεία, με τη βοήθεια, καλύτερα τον Κώστα του Καπιλάρη που ήταν ο πολύτιμος φύλακας άγγελος σε όλη αυτή την προσπάθεια, τους πίνακες, ο ίδιος τους κρέμασε, ο ίδιος ήταν με τη μεζούρα και το σκαμνάκι πώς θα τοποθετηθούν και πού θα τοποθετηθούν, γιατί και εγώ παρακολουθούσα από κοντά, ο ίδιος έψαχνε το φωτογράφο, έκανε 100 τηλέφωνα να έρθουν οι φωτογράφοι να φωτογραφίσουν τους πίνακες, πώς θα τους φωτογραφίζουν, ή κατόπιν όταν επεξεργαζόμασταν το Λεύκωμα και είδαμε κάποιες φωτογραφίες που ήταν καλές, να ξαναφωτογραφηθούν τα έργα. Έκανε δηλαδή μια δουλειά, η οποία δεν ήταν δουλειά δωρητή, αλλά ήταν δουλειά ενός ανθρώπου, ο οποίος έδειχνε σε κάθε του βήμα πόσο αγαπά αυτή την πόλη, πόσο αγαπά αυτό το νησί και πόσο σίγουρος ήταν ότι η πράξη του αυτή είναι μια πράξη η οποία θα αφήσει το αποτύπωμά της. Οι δυο συλλογές λοιπόν αυτές, του Παλαιού Δημαρχείου και το, αυτή που θα ανακοινάσουμε σε λίγο θα ανοίξουμε και θα δούμε στις δυο αίθουσες εδώ της Δημοτικής Πινακοθήκης, συλλογές λεσβιών ζωγράφων, είναι μια τρανή απόδειξη σε κάτι το οποίο μας διαφεύγει ή το προσπερνάμε. Η Λέσβος, η οποία είναι πολύ γνωστή για την διαδρομή της, την πορεία της, την παραγωγή της στα γράμματα, η Λέσβος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση πανελλαδικά και στα εικαστικά. Έχει βγάλει ζωγράφους πρώτα ονόματα από τον προηγούμενο αιώνα, να σημειώσουμε τον Βασίλη Ιθακίσιο, τους αδερφούς Γεραλή, τον Παναγιώτη Πολυχρόνη. Αυτοί ήταν ζωγράφοι οι οποίοι έγιναν διάσημοι και καταξιώθηκαν τα επόμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Οι πίνακες του σήμερα είναι στην Εθνική Πινακοθήκη, σε πολύ μεγάλες ιδιωτικές συλλογές και βγαίνουν στις δημοπρασίες είτε μεγάλων οίκων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τέτοιους πίνακες ο Γιάννης είχε στην κατοχή του και τους δώρησε στο Δήμο Μυτιλίνης, αλλά η διαδρομή αυτή της λεσβιακής ζωγραφικής που ξεκινάει, είπαμε, από τον 10ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, συνεχώς δεν έχει κανένα ρήγμα, δεν έχει διασπαστεί. Σε όλα τα χρόνια έχουμε μεγάλα ονόματα της ζωγραφικής, να πούμε τον Πρωτοπάτση, να πούμε τον Λολοσίδη, να πούμε τον Παρασκευαΐδη, το Στρατή Αξιώτη, ζωγράφοι οι οποίοι τα έργα τους, είπαμε, είναι σε μεγάλες συλλογές, εικονογράφησαν σχολικά βιβλία, εικονογράφησαν περιοδικά όπως τη Διάπλαση των Παιδών, και μέχρι και νεότερος και σύγχρονος και εν ζωή ακόμα ζωγράφος, τον οποίο τα έργα τους περιλαμβάνονται σε αυτές τις συλλογές και δίνουν τη δυνατότητα και είτε στον απλό φιλότεχνο, είτε στον εξειδικευμένο μελετητή ή ερευνητή που ψάχνει θέματα τέχνης, είτε ακόμα και στα νέα παιδιά, να καταλάβουν ότι το νησί μας έχει αυτή την τεράστια δεδομή, τεράστια παραγωγή. Δεν είναι μόνο ο Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος είναι μια πτυχή, φυσικά είναι η κορυφή της πυραμίδας, αλλά η πυραμίδα αυτή έχει πολύ γερές βάσεις, είναι ένα δέντρο που έχει πολλά κλαδιά που και συνεχώς είναι αϊθαλές και συνεχώς θάλει και μας δίνει καινούργια δημιουργήματα. Είναι λοιπόν η συλλογή του Γιάννη Γιανέλη και η δωρεά του Γιάννη Γιανέλη και μία τιμή, μια σπονδή σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ζωγράφους και στην λεσβιακή ζωγραφική, την οποία
ως Δήμος, κύριε Δήμαρχε, οφείλουμε, έχουμε χρέος να την προβάλλουμε. Εδώ τώρα στην πόλη έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο μουσείων, το οποίο είναι για μένα το δυνατότερο στην Ελλάδα, Τεριάτ, Θεόφιλος, Παλαιό Δημαρχείο, Δημοτική Πινακοθήκη, διότι, μικρή παρένθεση, η Δημοτική Πινακοθήκη δεν είναι μόνο οι δύο συλλογές του Γιάννη Γιαννέλη, είναι η τεράστια συλλογή δωρεά του αείμνηστου συμπατριώτη μας τεχνοκρατικού Γιώργου Σίμου Πετρή, η οποία φυσικά δεν μπορεί να εκτεθεί, γι' αυτό και κύριε Δήμαρχε, με το καλό που θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας και όσο έχετε δυνάμεις, στην αρχή κύριε θα έχετε δυνάμεις να βάλετε από τις προτεραιότητές σας η αποκατάσταση του υπογείου της Πινακοθήκης, ένα, και δεύτερον, ο Δήμος πρέπει γρήγορα να αποκτήσει και δεύτερο κτίριο, δεύτερη Πινακοθήκη, δεν χωράει πια αυτός ο χώρος. Για όσους ξέρουμε τα πράγματα, ο χώρος τόσο είναι πολύ μικρός. Είναι πολύ μικρός για τα αποκτήματα που ήδη υπάρχουν. Τα αποκτήματα δεν μπορούν να εκτεθούν. Και ούτε με περιοδικές εκθέσεις μπορεί να καλυφθεί το κενό. Υπάρχει ανάγκη, άμεση ανάγκη, να αποκτήσει ο Δήμος μια δεύτερη πινακοθήκη. Είτε αυτό είναι ένα κτίριο που θα μετασκευαστεί, είτε που θα αναγευθεί. Αλλά οπωσδήποτε μέσα στη θητεία σας να το θέσετε στόχο να γίνει μια δεύτερη πινακοθήκη. Για μένα αυτό είναι ο πολιτισμός, αυτό πρέπει να είναι η στόχευση μιας αυτοδιοίκησης, να αφήνει φεύγοντας πίσω της υποδομές. Οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες και τα γήπεδα και το ένα και το άλλο περνάνε και φεύγουν, μπορεί να τα κάνει και ένας ιδιώτης. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ως όραμά της και ως αποστολή της να δημιουργεί υποδομές και να τιμά την παράδοση ενός τόπου, όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο Δήμος και έβγαλε αυτό το υπέροχο βιβλίο αφιέρωμα σε ένα τεράστιο μέγεθος της μουσικής, το βαρύτονο συνθέτη στιχουργό με διεθνή ακτινοβολία, το Τίτο Ξηρέλη, το οποίο το αρχείο έχει δωρηθεί, είχε δωρηθεί από τον ίδιο στο Δήμο Μυτιλήνης και με βάση αυτό το αρχείο που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, τώρα βγήκε αυτό το λεύκομα, μία τιμή πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Τέτοια μεγέθη υπάρχουν σε όλους τους χώρους και αυτή θα πρέπει να είναι μια αποστολή της αυτοδιοίκησης, να τους τιμά, να τους αναδεικνύει, να τους θέτει σε πρώτο πλάνο. Θα κλείσω με το εξής. Για τις δύο συλλογές αυτές του Γιάννη Γιαννέλη βγήκανε δύο λευκώματα. Το πρώτο λευκώμα είναι αυτό, αφορά την πρώτη δωρεά που έγινε στο Παλαιό Δημαρχείο. Περιέχει μέσα όλα τα έργα μαζί με συνοδευτικά κείμενα και μαζί με τα βιογραφικά των ζωγράφων. Είναι και αυτό το λευκώμα και το συγκεκριμένο. Είχα εγώ την πολύ μεγάλη τιμή μου, ανέθεσε ο Γιάννης, να γράψω τα κείμενα και να το επιμεληθώ. Και τούτο εδώ το λεύκωμα, το οποίο είναι, θα το πάρετε σε λίγες μέρες στα χέρια σας, είναι το λεύκωμα για τη δεύτερη δωρεά, τη δεύτερη συλλογή που θα δούμε τώρα, που θα σε λίγο, όπου επίσης και εδώ υπάρχουν όλα τα έργα και όλα τα βιογραφικά των ζωγράφων. Τι πετύχαμε με αυτά τα δύο λευκώματα, και αυτό ήταν μέσα στις επιδιώξεις μας και από την αρχή ο Γιάννης του είχε στο μυαλό του, να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο όχι μόνο των πινάκων αλλά και ένα λεξικό των λεσβίων ζωγράφων. Να μπορεί ο μελλοντικός ερευνητής, διότι εδώ συντάξαμε βιογραφικά, δεν τα βρήκαμε έτοιμα τα βιογραφικά, υπήρχαν ζωγράφοι που είχε ο Γιάννης στην συλλογή του, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πολύ σεμνοί, είτε λαϊκοί ζωγράφοι, είτε άνθρωποι που είχαν κάνει μία-δύο εκθέσεις, δεν τους ξέραμε, δεν είχαμε το βιογραφικό τους, το συντάξαμε ειδικά για την έκδοση και έτσι τώρα ο μελλοντικός ερευνητής θα βρει ευκολότερα αύριο μεθαύριο όταν χρειαστεί ποιος ήταν ο Τυραδέλης ή ποιος ήταν ο Ζαφυρέλης ή δεν ξέρω εγώ και πολλοί άλλοι. Όπως επίσης, να πω και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, η συλλογή του Γιάννη Γιαννέλη, εκτός από τα
πρώτα ονόματα που σας είπα, έχει μέσα και πολλούς ζωγράφους, ανθρώπους, όπως ο Φίβος Ανατολέας, που υπήρξαν δημοσιογράφοι, υπήρξαν πολύπτυχες προσωπικότητες, ζωγράφησαν κιόλας, και αν δεν ήταν ο Γιάννης να κρατήσει τα έργα τους, πια σήμερα δεν τα βρίσκουμε. Μελετώντας το αρχείο του, διαπίστωσα ότι το σαράκι του συλλεκτισμού μπήκε μέσα του από τη δεκαετία του 70 και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ένα αρχείο όπου σημείωνε όχι μόνο ότι είχε σκοπό να αγοράσει, αλλά ο ίδιος έκανε παραγγελίες και σε ζωγράφους που θεωρούσε, που έκανε λίγες εκθέσεις, αλλά είχε δει τα έργα τους και θεωρούσε ότι θα αύριο μεθαύριο θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στη συλλογή του, παρέγγελνε έργα τα οποία και τα χρυσοπλήρωνε. Αλλά όχι, χρειάζεται να τονίζονται. Με αυτά τα λόγια θα κλείσω με την εξής παρότρινση. Ο Γιάννης έχει ακόμα μία από τις πολλές, μία συλλογή έτοιμη προς δωρεά. Έχει μία μεγάλη συλλογή με κινηματογραφικές αφίσες του Γιώργου Βακερτζή. Ο Γιώργος Βακερτζής και κοινωτικές του αφίσες είναι ένα πολύ μεγάλο λέσβιος ζωγράφος, ο οποίος επικέφθηκε τις κινηματογραφικές αφίσες, μοναδικό στην Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, τώρα σε εσάς είναι η πρόκληση να μείνει και αυτή η δωρεά στον τόπο μας. Αφού ευχαριστήσω το πάνελ εδώ πέρα για τα όσα είπαν για μένα, εγώ δύο πράγματα θα πω μονάχα. Ότι τα έργα αυτά τα συνέλεγα από το φοιτητικό μου βίο, από τη φοιτητική μου ζωή. Μάζευα. Είχα το πάθος τότε, το οποίο συνέχισα και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει στη Λέσβο, δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή, δεν υπάρχει καμία πινακοθήκη που να έχει λέσβιους ζωγράφους. Εκπληκτικοί ήταν οι λέσβιοι ζωγράφοι. Τώρα σας είπα μερικά ονόματα, Γεραλίδες, Ιθακίσιος κτλ, οι οποίοι έχουν κάνει και σε οροφογραφίες, σε οροφές επάνω, έχουν ζωγραφίσει εδώ τις Μυτιλίνιες. Τα βάνια. Και με αυτή τη λογική ξεκίνησα την πρώτη φάση της δωρεάς μου να κάνω στο παλιό Δημαρχείο και τώρα στούτη εδώ τη φάση και ευχαριστώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου που αποδέχτηκαν τις δωρεές αυτές. Θα κατεβούμε κάτω για να κόψουμε την κορδέλα, να ανοίξουμε τις δύο αίθουσες, να δείτε τα έργα που είναι πραγματικά κορυφαίων ζωγράφων, όπως είπε, του Ιθακίσιου, του Καλλιγιάννη, των αδερφών Γεραλή και όλων των άλλων που κοσμούν εδώ πέρα τους δύο χώρους που μου διέθεσαν για να βάλω αυτούς τους πίνακες. Δεν μπορούσα να βάλω άλλους και να είχα, διότι πρέπει να υπάρχει και μια αισθητική. Δεν μπορείς να βάζεις τον έναν πάνω από τον άλλον. Στα μουσεία υπάρχει μια αισθητική. Δύο, τον έναν κάτω από τον άλλον, μέχρι εκεί πέρα επιτρέπεται. Δεν μπορείς να στιβάξεις τον έναν πάνω στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα δείτε τους πίνακες αυτούς που θα μείνουν εσαΐ εδώ πέρα. Αυτά είναι κτήμα του Δήμου πλέον. Δεν ανήκουν σε μένα. Εγώ τέλειωσα από εκεί, τα εδόρισα, πήγα, τα τοποθέτησα, τα έβαλα και από εδώ και πέρα να τα απολαύσει ο κόσμος. Oh.
Κύριε των λαών σου και λόγισον την κληρονομία σου, νίκασις βασιλεύς η κατά βαρβάρων το ρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων το ρούμενον και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον ο Αιωνεξίους ημας πίσον Θεοτόκε παθαίνε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα οι άρματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γιάννη, σταυγέ μας, οι οποίοι αρχές και εξουσίες του τόπου μας, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά, διότι μας δίδεται σήμερα η ευκαιρία στο ωραίο αυτό κτίριο του Δήμου Μυτιλήνης να εγκαινιάζουμε τα έργα τα οποία προσέφερε ο κύριος Γιάννης στον χώρο αυτό, έργα ζωγραφικής, τα οποία από εδώ και πέρα θα κοσμούν το χώρο αυτό. Και επιτρέψου μου να πω ότι ακόμη μεγαλύτερη χαρά μου, διότι μετά από πολλά χρόνια και αφού έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλά μουσεία στο νησί μας, εκκλησιαστικά, σήμερα έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε τους πίνακες που μας έδωσε ο Γιάννης. Γι' αυτό λοιπόν και τον ευχαριστούμε πολύ και ευχόμεθα το παράδειγμά του να πλημμυθούν και άλλοι, διότι όπως πολλές φορές έχω τονίσει, εάν τα έργα μας τα οποία τα δώσαμε στα μουσεία δεν τα δίνουμε, δεν ξέρουμε πού θα κατέληγαν τα περισσότερα στις κομματέρες. Δυστυχώς αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι θερμά σας ευχαριστώ. Είναι μια υπέροχη έκθεση, μακάρι να μην βρούμε παράδειγμα του Γιάννη και πολλοί άλλοι και να έχουμε και πολλές άλλες εκθέσεις, όπως έλεγα πιο μπροστά, το παλιό λιμενασχείο είναι κέντρο της Μυτιλής, κλειστό επί χρόνια. Είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα νέο κτίριο με... Ακόμα είμαι διαθέσιμος για κάποια πράγματα. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ακυρωθεί ο χώρος. Α, έχει ο χώρος. Αυτές οι δύο οι αίθουσες έχουν έργα λεσβίων ζωγράφων από το τέλος του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Έχει και νέους ζωγράφους. Και επειδή δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο νησί επάνω, ούτε πουθενά αλλού, μόνο λέσβιοι ζωγράφοι, υπάρχει βέβαια του Θεόφιλου το μουσείο, αυτό είναι μόνο Θεόφιλος. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι ζωγράφοι, οι οποίοι είναι αξιόλογοι και οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί ζωγράφοι και άξιζε τον κόπο να τους βλέπει και ο ντόπιος που έρχεται και επισκέπτεται το μουσείο και ο ξένος επισκέπτης. Είναι λοιπόν μία δωρεά μαζί με η δεύτερη δωρεά, η πρώτη είναι αυτή η οποία κοσμεί το παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης με 162 έργα, τούτη είναι 76 έργα, τόσα χωρούν σε αυτές τις δύο αίθουσες που μου διέθεσε ο Δήμος Μυτιλήνης και είναι κάτι που μπορεί να το απολαμβάνει πλέον από εδώ και πέρα όχι μόνο ο ντόπιος,
αλλά και οποιοδήποτε επισκέπτεται το νησί. Είναι μια πολιτιστική κοιτίδα, θα έλεγα, και με χαρά μου τα παραδίδω στο Δήμο, τα παρέδωσα ήδη στο Δήμο Μυτιλίνης για να τα απολαμβάνει ο κόσμος. Κύριε Γιαννέλη, είστε πολύ σεμνός στο λόγο σας. Ακούσαμε από τον κύριο Σκορδά τον κόπο που κάνατε για να τα συλλέξετε πρώτον, το κόστος, αλλά και το αποτέλεσμα. Γιατί εδώ δεν είναι απλά μια συλλογή. Εδώ είναι ένα μοναδικό έργο συγκεντρωμένο με τους Λέσβους. Αυτά είναι κρεμασμένα ένα προς ένα από μένα και στο Δήμο. Στο και εδώ. Ακούστε, ή έχεις την αγάπη για την τέχνη ή δεν την έχεις. Το να βάλεις άλλους να ασχολούνται είναι πολύ εύκολο για έναν ο οποίος έχει χρήματα για να το κάνει, διαθέτει τα χρήματα. Εγώ από φοιτητής εγώ άρχισα να μαζεύω σιγά σιγά έργα. Και γι' αυτό και μπόρεσα και τα πήρα. Αλλιώς δεν συλλέγονται αυτά σε μία μέρα και σε ένα χρόνο, όσα χρήματα και να έχει.